η υγεία στη χώρα μας. Η πολιτική διαχείριση του συστήματος στην προμνημονίου εποχή, η οικονομική κρίση και τα μνημόνια τελικώς. Θα σας πω, κύριε Χαρίτο. Υπήρξαν δύο φάσεις. Υπήρξε μία φάση μέχρι το 2010 και μία από το 2010 μέχρι το 2015. Mm-hmm. Μέχρι το 2010, 9-10, ουσιαστικά υπήρξε, ξεκινώντας και από τη δεκαετία του 80 ακόμα, όπου ουσιαστικά εγκαθιδρύθηκε στη χώρα μας με καθυστέρηση μιας 20ετίας-30ετίας σε σχέση με τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, ένα εθνικό σύστημα υγείας, δηλαδή ένα δημόσιο οργανωμένο σύστημα παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαψης και γενικά μιας και θεσμών πρόληψης, ας πούμε, με δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα. Προσπάθεια που έγινε τότε από τον κύριο Γεννηματά. Από τον κύριο Γεννηματά, τον κύριο Αυγερινό. Και τον κύριο Αυγερινό, πολύ σωστά. Προσέξτε τώρα. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς, όπως και σε άλλα πράγματα, γιατί είπα, μίλησα προηγουμένως για ένα κοινωνικό συμβόλαιο και θα καταλάβετε τι εννοώ τώρα, από ένα σημείο και μετά, παρά το γεγονός ότι δόθηκαν χρήματα, έτσι, εγκαθιδρύθηκε και ειδικά την περίοδο 1996 με 2004, αυτό που εγώ το λέω και ατσινάνε μερικοί, το σημειτικό μεσαίωνα της διαφθοράς. Διότι τότε αυτή εδώ η κοινωνία οργανώθηκε στο μαύρο χρήμα. Δεν γινιόταν τίποτα αν δεν έπεφτε μίζα. Εκεί ολοκληρώθηκε αυτό το πράγμα. Γιατί ξέρετε κάτι. Το έχετε πει, το έχω διαβάσει. Ναι, το να το εξηγήσω. Και το η Νέα Δημοκρατία τώρα, και η δεξιά και η αριστερή. Ακούστε με μετά. Θα σα το πω πολύ συγκεκριμένα. Θα σα το πω με παραδείγματα. Με πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα, γιατί το 1/3, 1/4 του δημόσιου χρέους που χρεοκόπησε τη χώρα βγήκε από την υγεία. Έτσι. Προσέξτε. Η Νέα Δημοκρατία, η ΕΡΕ παλιά, η μετεμφυλιακή δεξιά, έτσι, και η Χούντα είχαν ένα κοινωνικό συμβόλαιο, το οποίο τι ήτανε, η πλευρά των νικητών του εμφυλίου, η οποία κάνει προνομιακές σχέσεις με διάφορα κοινωνικά στρώματα, έχει τους 20, 30, 40, 80 μεγάλες οικογένειες των γερμανοτσολιάδων της κατοχής, οι οποίοι βρέθηκαν σε θέσεις μεγάλης οικονομικής εξουσίας, τους οποίους τάιζε. Ο Παπανδρέου από ένα σημείο και μετά τι έκανε, η πρώτη φάση του δικού του κοινωνικού συμβολέου, ποια ήτανε. Πήρε την νεαμογενή Ελλάδα και την έβαλε στο δημόσιο. Πήρε αυτούς που ήταν στην απέξω και τους έδωσε δουλειά. Έτσι. Από την άλλη μεριά έφτιαξε και τα δικά του 20 τζάκια για να αντιπαρατεθεί στα άλλα 80 των προηγούμενων. Όμως εκτός από αυτό, αυτή ήταν η πρώτη φάση, για να φτιάξει το δικό του στρατό, να ελέγξει το κράτος, να μπορέσει να αντιπαρατεθεί στον προηγούμενο. Προσέξτε όμως πού στράβωσε εντελώς η δουλειά. Η δουλειά στράβωσε την οκταετία 96-2004, όταν εκτός, έγινε και πιο πριν αυτό, αλλά τότε οργανώθηκε πλήρως, όταν για οτιδήποτε γινόταν έπρεπε να υπάρχει παράλληλο όφελος στο μηχανισμό ή στην πολιτική εξουσία. Μοίρασε, εκτός από τις 10 μεγάλες κουτάλες που είχε, μοίρασε και μερικές χιλιάδες μικρά κουταλάκια στους διάφορους υπεύθυνους και στις διάφορες βαθμίδες του μηχανισμού. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν, κύριε Χαρίτο, αυτό εδώ, αν ας πούμε αυτό ήταν τούβλο, αν εσείς πηγαίνατε να το αγοράσετε για να χτίσετε ένα σπίτι, αυτό έκανε 1 ευρώ. Στα δημόσια έργα νομοθέτησαν τότε, Πυλαλιώτη και τα λοιπά, νομοθέτησαν τότε ότι αυτό εδώ που κάνει 1 ευρώ στην πιάτσα, θα το προσφέρετε στα δημόσια έργα με ευρώ, η τιμή σαν το που λέγαμε, με ευρώ τιμής από 10 ως 50 ευρώ. Αυτό ήταν τότε. Γι' αυτό δίνανε και αυτές τις μεγάλες εκπτώσεις μετά κτλ. Όταν λοιπόν προσέφερε σε τέτοιες εξοργιστικά υψηλές τιμές αυτά τα διάφορα προϊόντα μέσα από το σύστημα των κρατικών προμηθειών, των δημόσιων έργων κτλ. Έτσι. Όλο αυτό το χρήμα ήταν το μαύρο χρήμα. Αντίστοιχο πράγμα οργανώθηκε στην υγεία. Αντίστοιχο πράγμα οργανώθηκε στην υγεία. Με τα φάρμακα, τα υλικά, τα αντιδραστήρια, όλο τον εφοδιασμό του συστήματος, ο οποίος συνειδητά με υπουργικές αποφάσεις υπερτιμολογήθηκε ή δεν ελέγχθηκε η τιμολόγησή του, έτσι, και με μετριοπαθείς υπολογισμούς, από τα 320 δις του χρέους που πρακτικά χρεοκόπησαν τη χώρα, τα 85 δις είναι μαύρο χρήμα υπερτιμολόγησης στον χώρο της υγείας.
Και προσέξτε, στα 85 δις, ένα 10% είναι τα φακελάκια. Το υπόλοιπο ήταν αυτές οι παράνομες αμοιβές, οι οποίες έπιαναν από την κορφή της πολιτικής εξουσίας και έφταναν μέχρι πολύ χαμηλά σκαλοπάτια ανθρώπων του συστήματος. Και εδώ ήταν το προηγούμενο κοινωνικό συμβόλαιο. Εδώ ήταν το προηγούμενο κοινωνικό συμβόλαιο. Ότι δεν σε πληρώνω με βάση αυτό που αξίζει η δουλειά που κάνεις, ακόμα και τις καλές εποχές των παχιών αγελάδων, το 7, 8, το 6, το 9, οι μισθοί των γιατρών, για να πιάσω ένα παράδειγμα, στην Ελλάδα, ήταν, που ήταν ψηλότερη από τη σήμερα, ήταν υποτριπλάσιοι, υποδιπλάσιοι ή υποτετραπλάσιοι από αντίστοιχους μισθούς συναδέλφων μας στις ευρωπαϊκές χώρες. Δεν σε πληρώνω λοιπόν με βάση αυτό που αξίζει η δουλειά που κάνεις, αλλά σου επιτρέπω να παίρνεις, αυτό ήταν το κλείσιμο του ματιού και το κοινωνικό συμβόλαιο της συνένεσης της προηγούμενης περίοδου, που οργανώθηκε, επισημήθηκε και το συνέχισε ο Καραμαλής μετά βέβαια, σου επιτρέπω να παίρνεις το μερίδιο της μίζας που σου αναλογεί. Έτσι ρυθμίστηκε το σύστημα. Αυτό μέχρι το 2009-10. Και μετά ήρθαν οι μέλισσες και χρεοκόπησε η χώρα. Και τι έγινε μετά, τι κάνανε μετά. Δεν πειράξανε ούτε μία τρίχα της κεφαλής από αυτόν τον μηχανισμό με τον τρόπο που δούλευε. Απλά έριξαν ένα οριζόντιο λεπίδι, φτάσαμε 9 δις στα φάρμακα, κατέβασα στα 3. Έφτασε τόσο τα νοσοκομεία αυτό, κατέβασα παρακάτω. Αυτή η οριζόντια δαπάνη, θα σου πω, αυτή η οριζόντια δαπάνη, για να πάμε τη σειρά όμως, αυτή το οριζόντιο λεπίδι δημιούργησε τραγικές καταστάσεις. Διότι την ίδια στιγμή που δεν είχαν φάρμακα οι καρκινοπαθείς, την ίδια στιγμή συνεχιζόταν να αγοράζεται ένα υλικό με πανάκριβο τρόπο και την ίδια στιγμή μπορεί να λείπαν σύριγγες στο ίδιο νοσοκομείο. Ή να καλύπτει, προσέξτε, ας πούμε ένα παράδειγμα, να κόβει παροχές ο ΕΟΠΗ, έτσι, προς ιδιωτικές, δηλαδή να κόβει λεφτά που πλήρωσε ιδιωτικές κλινικές, να κόβει λεφτά που πλήρωσε ασφαλισμένους και την ίδια στιγμή την περίοδο της κρίσης να εκτινάσετε η δαπάνη για τις κολοστομίες ή τα επιθέματα από τα 11 και 13 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στα 48 και 53 εκατομμύρια ευρώ ετησίως μέχρι το 15 την ίδια στιγμή. Δηλαδή συνέχιζαν τα προκτικά που είχαν δόντι στην πολιτική εξουσία να συνεχίζουν να κερδοσκοπούν απλά σε πιο χαμηλό συνολικό μπάτζετ. Πάμε λίγο στο σήμερα, δηλαδή, να δούμε τι παραλάβαμε, έχει σημασία αυτό που θα σας πω, ενώ πριν η δημόσια δαπάνη, ήταν γύρω στο 6% του ΑΕΠ και σε ποιο ΑΕΠ τώρα, έτσι, το 6% στα 220, έτσι. Εμείς παραλάβαμε 4,5% του ΑΕΠ σε ποιο ΑΕΠ τον 180. Έτσι. Και αυτή τη στιγμή σήμερα είναι στο 5,25 και σιγά σιγά θα συνεχίσει να ανεβαίνει και πιστεύω μετά την έξοδο και από τον χρόνο θα είναι διαφορετικά τα πράγματα, διότι, για να πω και μια κουβέντα, τα μεσοπρόθεσμα επαναδιατυπώνονται με βάση και την πορεία της οικονομίας. Έτσι. Λοιπόν, σήμερα, τι κάναμε λοιπόν εμείς. Αλλαγές οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί, έχουν δρομολογηθεί σε βάση αυτό το οποίο αποτυπώνεται στη ματιά, όχι τη δική σας, αλλά αυτού που θα περάσει, που θα διαβεί το κατόφλι ενός νοσοκομείου, ενός κέντρου υγείας. Η πραγματικότητα είναι ποια? Το πρώτο και το πολύ μεγάλο το οποίο κάναμε και το οποίο είναι, νομίζω, ιστορική σημασίας. Και είναι ιστορική σημασίας και για το δυτικό καπιταλισμό. Γιατί είμαστε η μοναδική χώρα η οποία αποσυνδέει την ασφαλιστική κάλυψη που έχεις με βάση το ότι πληρώνεις τις φορές σου από το δικαίωμά σου όταν έχεις ανάγκη να παίρνεις δημόσια, δωρεάν, υψηλής ποιότητας, έγκαιρη και αποτελεσματική περίθαλψη στις δημόσιες δομές. Δηλαδή ο νόμος για την υγειονομική κάλυψη των ανασφάλιστων θα είναι κάτι που και ο Αντρέας και εγώ και αυτή η κυβέρνηση θα είμαστε πολύ περήφανοι όταν θα μεγαλώνουμε τα εγγόνια μας, όταν θα τους λέμε ότι ναι, εμείς το νομοθετήσαμε αυτό. Γιατί κοιτάξτε, είμαστε μια χώρα μέσα στα μνημόνια, με τους δανειστές πάνω από την κεφαλή μας και στον καφά μας, στο σβέρκο μας δηλαδή, αυτό θα πει καφάς. Θα περιμένουμε να τελειώσει η καμπάνα. Νομίζω ότι ακουγόμαστε. Λοιπόν. Πάμε όμως να τα δούμε λίγο σύντομα. Ναι. Λοιπόν, θα είμαστε πολύ περήφανοι που θα λέμε ότι ναι, το νομοθετήσαμε αυτό το πράγμα, γιατί ο Ομπάμα, το Obamacare, αφορούσε το 1/3 των χαμηλών της κοινωνίας σου. Και είναι Αμερική, έτσι, με 3 εκατομμύρια δολάρια προϋπολογισμό. Όχι χώρα με το δίκιο. Το δεύτερο είναι το εξής. Έχουμε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν
οι ελλείψεις που υπήρχαν και τις βιώσαμε μέχρι τα μέσα του 16 σε πολλά νοσοκομεία που λείπανε και ακριβά και φτηνά υλικά. Και θα σας το πω με τρία νούμερα. Μα κάτσε να τελειώσει η καμπάνα γιατί με ενοχλεί. Η καμπάνα έτσι κι αλλιώς μου θύμισε ότι ένα από τα ζητήματα που θα συζητήσουμε σήμερα είναι και το θέμα της Εκκλησίας και ποια η σχέση η δική σας με την Εκκλησία. Έχω παρακολουθήσει διάφορες αντιπαραθέσεις στο παρελθόν και για αυτό το ζήτημα. Ωστόσο, μια και αναφέρατε τώρα το θέμα των υλικών και τα δημόσια νοσοκομεία. Ακουγόμαστε κανονικά, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ωραία. Στον ήχο. Τότε θα σου πω τρία νούμερα. Τα υλικά είναι κάτι το οποίο είναι υπαρκτό σήμερα στα δημόσια νοσοκομεία. Σε αυθονία, κύριε Χάρη. Σε αυθονία, μην ακούω τώρα. Όλα αυτά τα οποία γράφονται, λοιπόν, όλα αυτά τα οποία περιγράφονται. Είναι ψέματα, μπορεί να είναι στοιχειακές ελλείψεις σε κάποιο σημείο που έχουν βάλει εκεί εκείνο το. Να μην πω καμιά βαριά κουβέντα τη Ποεδίν το Γιανακό και γυρίζει σαν το τσίρκο στα κανάλια, ας πούμε, και λέει καταστροφή, καταστροφή, γιατί δεν έχει πια το δόντι το πολιτικό που είχε πριν. Μου επιτρέπετε. Θα το πούμε με νούμερα τώρα για να πιάσουμε. Υπάρχουν καταγγελίες στο Facebook από εδώ και από εκεί. Πέρα από το ότι γράφεται στον τύπο, υπάρχει μια πραγματικότητα. Όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε κάποιον από το νοσηλευτικό προσωπικό, ένα γιατρό. Λέως. Και τι σας λέω, ότι σήμερα γνωρίζετε. Δεν σας λέω ότι είναι μια πραγματικότητα σήμερα, παντού. Ότι σήμερα πολλοί είναι αυτοί η κατάσταση που λένε. Το 2018 είναι η κατάσταση που είχαμε το 2015, που υπήρχαν νοσοκομεία. Όχι, αλλά και πάλι οποία, δεν είναι τέλεια. Οποία, προφανώς και δεν είναι τέλεια. Προφανώς και δεν είναι τέλεια. Άρα υφίστανται κάποιες ελλείψεις. Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν υπήρξε ποτέ περίοδος στο σύστημα υγείας που να μην υπήρχαν ελλείψεις. Ακόμα και τις περιόδους των Παγιών Αγελάδων. Λοιπόν, το ζουμί ποιο είναι. Και είναι κάποια πράγματα που έγιναν αυτά τα τρία χρόνια και τα οποία δεν έχουν δημοσιοποιηθεί με τον τρόπο που πρέπει, όχι τυχαία, όπως. Γιατί τους χαλάει το αφήγημα της καταστροφής. Όπως. Κοιτάξτε, το 2014 τα νοσοκομεία έκλεισαν τους απολογισμούς τους με 740 εκατομμύρια ευρώ χρέος. Τι θα πει αυτό? Αν έδιναν ό,τι είχαν στο ταμείο τους, θα χρωστάγανε και 740 εκατομμύρια. Το 2015 αυτό το πράγμα έγινε 930 εκατομμύρια. Γιατί είχαμε περάσει όλη την κακομοιριά του Πότο Χταμίνου. Δηλαδή, αν ό,τι χρήμα είχαν, που τους δώσαμε πολύ τους τελευταίους τρεις μήνες, αν τα δίναν όλα, θα χρωστάγανε άλλα 930. Το 2016 έγινε το εξής. Το αντίστοιχο νούμερο ήταν 35 εκατομμύρια πλεώνασμα. Δηλαδή, αν πλήρωναν ό,τι χρώσταγαν και είχαν αγοράσει μέχρι 31 12 του 16, θα τους έμεναν και 35 εκατομμύρια. Και το εντυπωσιακό, το 2017, έτσι, το αντίστοιχο νούμερο ήταν 370 εκατομμύρια ευρώ πλεώνασμα. Αν τα πλήρωναν όλα και θα τους έμεναν αυτά εδώ. Αυτά τα τρία νούμερα, τέσσερα, δείχνουν μια σαφή τάση αντιστροφής ανάμεσα σε μια κατάσταση οικονομικής ασφυξίας, σε μια κατάσταση όχι οικονομικής ευμάρειας γενικώς, αλλά ότι το σύστημα έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει. Το δεύτερο νούμερο. Από τον Οκτώβριο του 2015 μέχρι σήμερα που μιλάμε, έχουν αναλάβει υπηρεσία πάνω από 16.000 άτομα, έχουν προστεθεί στο σύστημα, πάνω από 16.000 άτομα, είτε γιατροί, είτε νοσηλευτικό, είτε παραϊατρικό, είτε διοικητικό. Έχουν αποδεσμευθεί πώς. Έχουν μπει. Οι αποχωρήσεις δεν είναι πάνω από 5 με 6.000 αυτά τα χρόνια, τα τρία. Άρα είναι χοντρικά ένας προς τρεις. Ναι, ναι, προσέξτε με όμως. Είχαμε αυτό εδώ, και το πρόβλημά μας είναι ότι εδώ έχουμε περάσει μια κατάσταση αποστελέχωσης των προηγούμενων χρόνων, ειδικά. Έτσι, 12, 13, 14, που αποχωρούσε ο κόσμος λόγω των αλλαγών στις συντάξεις. Το θέμα είναι το εξής. 16.000 άτομα έχουν αναλάβει υπηρεσία και με διάφορες μορφές, είτε μόνιμοι, είτε με συμβάσεις εργασίας, είτε επικουρικό, είτε με το ΚΕΛΠΝΟ, είτε με το πρόγραμμα του ΑΕΔ κτλ. Με μονοετής, διετής ή τριετής θητείες. Είναι άλλοι 3.000 να αναλάβουν, που για τους 2.000 κάτι είναι η προκήρυξη εξέλιξη, οι υπόλοιποι, οι 730 γιατροί μένουν να προκηρυχθούν, που θα προκηρυχθούν το επόμενο διάστημα. Το επόμενο διάστημα. 19, εννοώ Ιούνιο-Ιούλιο. Μέχρι το καλοκαίρι. Ναι, γιατί είναι
Είναι ένα μεγάλο κόμμα, ένα πακέτο προσλήψεων 400 άτομα που θα αφορά την πρωτοβάθμια, μόνιμες θέσεις ειδικών γιατρών στην πρωτοβάθμια, στα κέντρα υγείας αστικού ή αγροτικού τύπου, γιατί έχουμε κάνει και την προκήρυξη των ΤΟΜΗ, των τοπικών μονάδων υγείας. Και επίσης άλλοι 300 περίπου γιατροί που θα είναι στα νοσοκομεία. Ήδη έχουν προκηρυχτεί άλλοι 1.300 και 760 τα προηγούμενα τον πρώτο χρόνο, το 16. Μιλάω για μόνιμους γιατρούς. Προσέξτε, είναι ένα πακέτο συνολικά 19.000 και προσλήψεων που με πολιτική επιλογή της κυβέρνησης έγινε αυτό, έτσι. Είναι κεντρική πολιτική απόφαση της κυβέρνησης να ενισχυθεί το σύστημα υγείας αυτά τα χρόνια, που τέτοια ενίσχυση στο ΕΣΥ είχε να τη δει από τότε που φτιάχτηκε. Το τρίτο πράγμα που θα αρχίσει να. Που απλώς, βλέπει ήδη. Απλώς για να μην φύγουμε από αυτό, κύριε Υπουργέ, για να το καταλάβουμε, να το κατανοήσουμε. Και προσέξτε, ο κόσμος. Στις 19.000 αυτές θέσεις, οι 8.500 είναι μόνιμες. Οι 8.500 είναι μόνιμο προσωπικό. Επίσης τεράστια ένεση σε σχέση με αυτό που γινόταν τα προηγούμενα 5 χρόνια, έτσι. Προσέξτε, από το 2009 είχαμε να πάρουμε μόνιμο προσωπικό στο σύστημα, έτσι. Ακούσαμε από την κυρία Γεροβασίλη να αναφέρει το προηγούμενο διάστημα ότι για κάθε μία αποχώρηση από το δημόσιο τομέα θα έχουμε και μία πρόσληψη. Στην υγεία, τι ακριβώς θα συμβεί? Θα συμβεί και στο νοσηλευτικό κομμάτι? Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Αυτό το 1:1 είναι μια μεγάλη απελευθέρωση. Γιατί προσέξτε. Μέχρι τώρα ήταν 1:5 που το κάναμε 1:3 για φέτος. Αυτό αφορά το σύνολο του δημόσιου τομέα. Έτσι. Δηλαδή, αν έχεις 1.000.000, που δεν είσαι 1.500.000, 500.000, ένα λεπτό, αλλά για να στρογγυλεύουν τα νούμερα για να καταλαβαίνουν. Αν ας πούμε είχες 1.000.000 στο δημόσιο τομέα και φεύγαν 100.000, έτσι. Με το προηγούμενο σύστημα θα μπορούσε να προσλάβει 20.000. Τώρα θα μπορούσε να προσλάβει 100.000. Το πού θα πάνε οι 100.000 είναι πολιτική επιλογή. Μάλιστα. Εδώ μαζέψαμε πάρα πολύ από αυτά που είχαν απελευθερωθεί σαν δυνατότητα προσλήψεων από όλο το δημόσιο τομέα για να ενισχύσουμε. Λοιπόν, με 8.000 μιλάμε για προσλήψεις. Την επόμενη τετραετία είναι και της παιδείας. Να μείνουμε στις προσλήψεις. Υπήρξε μια κουβέντα η οποία άνοιξε το προηγούμενο διάστημα με κατηγορίες για διαφάνεια για μια λίστα πρόσληψης 100 γιατρών που αφορούσε το ΚΕΛΠΝΟ. Αυτό τελικώς τι ήταν? Υπήρξε όντως μια παρέμβαση από πλευρά σας σε σχέση με το ποιοι θα στελεχώσουν ποιους τομείς εκεί? Λοιπόν, μιλάτε για την προκήρυξη της ΜΕΘ που έγινε τότε, που ήταν 400 νοσηλεύτριες και 100 γιατροί. Που ουσιαστικά εμείς επαναπροκηρύξαμε για να ανοίξουμε περισσότερα κρεβάτια ΜΕΘ που έγινε αυτό. Μέσω ΚΕΛΠΝΟ, γιατί πάνω το κάνουμε τότε, δεν μπορούσαμε να το κάνουμε μέσα από τη διαδικασία των μόνιμων διορισμών, γιατί το θέλαμε γρήγορα. Και ήταν 100 γιατροί και 400 νοσηλεύτριες, ενώ πριν υπηρετούσαν 200 νοσηλεύτριες και 40-50 γιατροί. Προσέξτε λοιπόν τώρα. Εκεί το ΚΕΛΠΝΟ, που πιστεύω θα πούμε και κάποια πράγματα θα μετά. Θα πούμε αμέσως μετά και είναι το offshore του Υπουργείου Υγείας. Ήταν η offshore του Υπουργείου Υγείας. Διαχειρίστηκε πάνω από 1 δις ευρώ. Με τον πιο αδιαφανή τρόπο, μια συμμορία που υπήρχε για να πάμε μέσα. Όχι, γιατί έχει σχέση με αυτό τώρα. Έτσι. Θα επιστρέψουμε λοιπόν, με τον ΚΕΛΠΝΟ. Γιατί αυτή η καταγγελία τώρα έγινε από τον Γεωργιάδη και από τον Τζαβάρα. Λοιπόν, που τους τάπε η συμμορία που ήταν μέσα. Λοιπόν, τι ήταν λοιπόν, τι μαθαίνουμε. Εμείς προκυρήσουμε λοιπόν αυτόν τον διαγωνισμό και λέμε: ακούστε, παιδιά, εδώ δεν θα το κάνετε όπως το κάνετε παλιά. Όπως το κάνετε παλιά, θα βάλετε κριτήρια μοριοδότηση του ΑΣΕΠ. Δηλαδή, δεν θα πούμε ότι επειδή αυτή η νοσηλεύτρια είναι ανιψιά του Πολάκη, θα πάρουμε αυτή. Η ανιψιά του Γεωργιάδη ή του Λοβέρδου ή του οποιοδήποτε, όπως γινόταν κατά κόρον παλιότερα, ή του Γιαννόπουλου ή του οποιοδήποτε, ή είναι συγγενείς δικοί σας, ή σας στείλανε από την Δημοκρατία, ή σας στείλανε από το ΣΥΡΙΖΑ ή από οπουδήποτε. Θα βάλετε κριτήρια του ΑΣΕΠ, τη μοριοδότηση που έχει το ΑΣΕΠ δηλαδή, και με βάση αυτό η Επιτροπή θα κάνει. Καλά, καλά, βεβαίως. Λοιπόν, μαθαίνω λοιπόν, ως πολιτικός προϊστάμενος, ότι η βαθμολόγηση την οποία έκαναν για τους γιατρούς, για τις 100 θέσεις των γιατρών, είναι με τον παλιό τρόπο. Ποιος, ο κολλητός του κολλητού, ο κολλητέ. Και σου λέω, παιδιά, κάτω τα μολύβια, έχω αυτή την καταγγελία. Θέλω να το ελέγξω. Μην προχωρήσετε παρακάτω. Τους λέω, φέρτε τους φακέλους στο Υπουργείο
και υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου και επιστημονικοί συνεργάτες δική μου έλεξαν, τους λέω, δώστε μου την κατάταξη που έχετε βάλει. Και μου λέει, είδαμε το εξής, κύριε Χαρίτο. Και μας κουνάνε το δάχτυλο οι αλητήριοι, γιατί δεν μπορώ να το πω αλλιώς, έτσι. Είδαμε ότι σε 220 αιτήσεις για 100 θέσεις γιατρών υπήρχαν 88 λάθος μοριοδοτήσεις. Λάθος μοριοδοτήσεις. Δηλαδή, προϋπηρεσία που δεν υπήρχε έμπαινε. Προϋπηρεσία που υπήρχε δεν έμπαινε. Μεταπτυχιακό ανύπαρκτο βαθμολογούνταν. Μεταπτυχιακό υπαρκτό δεν βαθμολογούνταν. Λοιπόν, και βέβαια, αυτό είναι η ιστορία εκεί. Λοιπόν, εγώ προκαλώ. Ακούστε, κύριε Χαρίτο, επειδή καθαρός ο ουρανός της τράπεζας δεν φοβάται. Προκαλώ τον οποιοδήποτε στην Ελλάδα. Τον οποιοδήποτε στην Ελλάδα. Απάκρου άκρου της χώρας. Πει για έναν. Για έναν. Όχι για δεύτερο, για έναν. Από τον Εύρο μέχρι τη Γάβδο. Για όλους αυτούς τους 16.000 διορισμούς που έχουν ολοκληρωθεί, 16.500 πόσο έχουν φτάσει. Κατανοητός. Ότι εμείς βάλαμε ανθρώπους με τον τρόπο που κατά κόρον βάζαν παλιά η Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ, για έναν να πει, εγώ και ο Ξαθός καλημέρα παρετούμαστε. Κύριε Υπουργέ, επειδή για πρώτη φορά γίνονται με αυτόν τον τρόπο οι κρίσεις παντού. Επειδή πριν και στα συμβούλια κρίσης των γιατρών, και στην νοσηλευτική μου με το ΑΣΕΠ, μιλώντας για τις 100 αυτές προσλήψεις, ένα σχήμα λόγου αναφερθήκατε σε συγγενικά πρόσωπα. Θέλω να κλείσω με αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής. Υπήρξε το προηγούμενο διάστημα μία απόφαση σε σχέση με μία συγγενή δική σας, μία ξαδέρφη σας, για την υπόθεση της τετράχρονης Μελίνας, για το θάνατο το οποίο προκλήθηκε. Και που ξαποδίδει ευθύνες και που αυτό νομίζω διαψεύδει και την όποια όλο αυτό που είχε βγει εκεί. Το σχόλιο το οποίο υπήρξε, θέμα, φλέμα, το σχόλιο το οποίο υπήρξε και θέλω να έχω το δικό σας σχόλιο επ' αυτού, ήταν ότι πρόκειται για μία ποινή χάδη. Η οποία δεν υπάρχουν ποινές χάδια όταν χάνεται μια ανθρώπινη ζωή, κύριε Χαρίτο. Και νομίζω ότι εκτός από την ξαδέρφη μου έχει βγάλει ευθύνες και σε άλλους και στην διευθύντριά της εκεί και τα λοιπά. Και βέβαια υπάρχει και το δικαστήριο το οποίο θα γίνει και θα εκτελεστεί. Οποιοσδήποτε έχει την οποιαδήποτε, πώς το λένε, ένδειξη ότι εγώ παρενέβηκα στη διαδικασία αυτή, γιατί σας το είπα και πριν, καθαρός ο νόσος τραπέζι δεν φοβάται. Η ξαδέρφη μου αυτή θα πληρώσει. Αποδείχτηκε με το πόρισμα ότι αυτός είναι ο βαθμός ευθύνης και αυτός έκανε. Ας βρεθεί ένας που να πει ότι παρενέβηκα ή σήκωσα το τηλέφωνο για να πω το οτιδήποτε. Ξέρετε κάτι, να σας το πω αλλιώς. Εάν αυτό αφορούσε ένα γιατρό που δεν ήταν συγγενής μου, που εγώ δεν ήμουν αυτό που είμαι. Κατανοείται όμως ότι λόγω συγγένειας αποκτά μια άλλη διάσταση. Κατανοώ απόλυτα. Ναι, όχι, δεν κατάλαβα. Υπάρχει οικογενειακή ευθύνη στην άσκηση ιατρικής, για να το καταλάβω κι εγώ. Υπάρχει οικογενειακή ευθύνη στην άσκηση ιατρικής ή υπάρχει πολιτική συνευθύνη πάλι στο ιατρικό λάθος. Να το καταλάβω κι εγώ. Έτσι. Λοιπόν, εάν αυτό, γιατί γίνονται τέτοια και λάθη και αυλεψίες και οτιδήποτε. Λοιπόν, αν αυτό είναι προφανές, γιατί εμένα την ξαδέρφη μου την κατακρεούργησαν τα μέσα και την κατακρεούργησαν επειδή ήμουν εγώ. Έτσι, για να είμαι σαφής. Γιατί αλλιώς θα είχε πάρει μια δημοσιότητα και θα έπαιρνε τη δημοσιότητα όταν θα εκδικαζόταν. Πληρωμένοι δολοφόνοι ήταν όλοι αυτοί τύπου του πρώτου θέματος, του Αναστασιάδη, έτσι και τα λοιπά, και όλων αυτών και κάποιων άλλων φυλάδων, ας πούμε, οι οποίες έδωσαν αυτή τη διάσταση και οι οποίοι διαρκώς, ακριβώς για να χτυπήσουν πολιτικά εμένα από μια μεριά, έτσι, κατακρεούργησαν την ξαδέρφη μου από την άλλη. Σε επίπεδο να το δείτε, όπως και αν θέλετε να το δείτε, από τη στιγμή που υπάρχει ένας τέτοιος πρώτος βαθμός συγγένειας ενός γιατρού, ο οποίος έχει το βαθμό συγγένειας με τον υπουργό, με ένα ανώτατο πολιτικό στέλεχος, εκ των πραγμάτων θα έπαιρνε μια τέτοια τροπή και μια τέτοια δημοσιότητα ή μια παραπάνω δημοσιότητα από κάθε άλλη υπόθεση. Αυτό φαντάζομαι το κατανοείτε. Ναι, αλλά όπως σας είπα και πριν, δεν υπάρχει ιατρική συνευθύνη στην άσκηση της οικογενειακή συνευθύνη στην άσκηση της ιατρικής. Όχι, ούτε αναφέρθηκα σε αυτό. Σας το λέω καθαρά. Όλος αυτός και επίσης δεν μοιάζω εγώ με τους άλλους να παρεμβαίνω, κύριε Χαρίτο. Δεν μοιάζω με τους άλλους να παρεμβαίνω. Λοιπόν, να είστε σίγουροι. Βάζουμε μια ανωτελεία. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάστημα.